Αλέξανδρε, πρώτα απ' όλα στην Τερένιο. Πώ αισθάνεσαι έπειτα από αυτή την αναγκαστική δίμηνη αμπουσία από του αγωνιστικού χώρου, ε, Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και το καλύτερό μου. Ε, δεν θυμάμαι τότε ήταν η τελευταία φορά που, είχα μείνει, που έχω μείνει εκτό αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω τραυματισμού. Πάνε πολλά χρόνια. Οπότε μου ήταν λίγο παράξενο και αρκετά δυσάρεστο. Και ε, τώρα είμαι σε μια αυτέ τι μέρε επανέρχομαι με την ομάδα και εύχομαι το συντομότερο να είμαι διαθέσιμο για την ομάδα. Επειδή όπω είπε, είσαι ένα ποδοσφαιριστή που δεν έχει χάσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού. Τι είναι το πιο δύσκολο και πώ το βίωσε εσύ αυτό το διάστημα. Εντάξει. Μόνο και μόνο η δουλειά για να... και η προσπάθεια για να επανέλθει είναι αρκετά, αρκετά μεγάλη. Ε, απ από τα δρόμενα τη ομάδα. Και γενικά η ψυχολογική πιο πολύ επιβάρυνση και κούραση σε συνδυασμό με το ότι δεν νιώθεις ικανός να βοηθήσεις, όλο αυτό σε, σε πάει πίσω, κυρίως ψυχολογικά. Ο κόσμος ψάχνει απαντήσεις στο ερώτημα πού οφείλεται το παρατεταμένο δεφορμάρισμα της ομάδας. Το δύσκολο αυτό δίμηνο ζούσε στην ομάδα από μέσα, αλλά την έβλεπε να αγωνίζεται απ' έξω. Έχεις εσύ απάντηση στο τι φταίει. Ε, σίγουρα πρέπει να είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν αποκλείται να είναι μόνο ένα πράγμα το οποίο Έχουμε κάνει αυτή την κοιλιά τη δίμηνη και αυτή την εικόνα σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν είναι της παρούσης ή δεν είναι και ο κατάλληλος αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Η ουσία είναι ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ε, ακολουθεί ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο με τον Ατρόμητο και θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Η απουσία του Τζιόλι είναι ένας από τους λόγους πιστεύεις. Ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ε, η ομάδα έχει αρκετού παίχτε, αξιόλογου και δεν θα πρέπει να μείνουμε σε κανένα πρόσωπο. Δύο σε η ισοπαλία στο τέρβι με τον Ολυμπιακό και τώρα ακολουθεί ο Ατρώματο. Όπω είπε, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί ο Πάοκ να επιστρέψει στι νίκε και στι ε, καλέ εμφανίσει. Ε, ό,τι μπορεί, μπορεί, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Έχουμε δείξει τι ε, καλέ στιγμέ μα ε, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματο. Το θέμα είναι να ξαναβρούμε τα πατήματα μα τον τρόπο που το κάναμε και να βρούμε την χαμένη μας κιόλα αυτοπεποίθηση γιατί η απώλεια νικών και καλών εμφανίσεων σε δημιουργεί και ένα αίσθημα ότι δεν είσαι ικανός και αυτό πρέπει να το αποβάλουμε, να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθηση μας όπως είπα και ελπίζω να γίνει γρήγορα αυτό. Αύριο, Παρασκευή και 13 για τους προληπτικούς, κλείνεις τα 30 σου χρόνια. Τι ευχή θα κάνεις στη στιγμή που θα σβήνεις στο κεράκι. Ευχή θα κάνω καταρχήν στον εαυτό μου να είμαι υγιής και στους δικού μου ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα υγεία το ανθρώπινο κομμάτι και από εκεί και πέρα θα ευχηθώ στον εαυτό μου να έχω επιτυχίες επαγγελματικές αλλά και στην ομάδα να τη ζήσω μέσω αυτής. Αλλάζει τίποτα στην ψυχολογία στο ρομπένι το 3 μπροστά στην ηλικία. Ε... Δεν το έχω ακόμα επεξεργαστεί, δεν το έχω νιώσει ακόμα. Αύριο που θα τα κλείσω, να σου πω.